Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με έναν εξαιρετικό άνθρωπο, για μένα μια προσωπικότητα πολύ ξεχωριστή, πολυπράγμων και ένας γιατρός ο οποίος έχει κάνει άπειρες χιλιάδες επεμβάσεις δωρεάν. Ήταν πολλά χρόνια στο Αγία Σοφία, παιδοχειρουργός. Είναι κοντά μας ο Θοδωρής Ντόλατζας. Κύριε Ντόλατζα, καλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε κοντά μας σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Τι να πρωτοπώ για σας. Να πω ότι έχετε βγάλει πάνω από 100 βιβλία. Θα μας πείτε λεπτομέρειες. Να πω ότι έχετε ζωγραφίσει πάνω από 6.000 πίνακες και έχετε κάνει άπειρες εκθέσεις ατομικές και ομαδικές. Να πω ότι είσαστε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Καλλιτεχνών Γιατρών. Να πω ότι ήσασταν χρόνια παιδοχειρουργός, διευθυντής στην παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αγία Σοφία. Τι να πρωτοπώ, αγαπημένε μου φίλε Θοδωρή Ντόλατζα. Αυτό που είπε στο τελευταίο, είμαστε φίλοι χρόνια και όλα όσα γνωρίζω και όσα έχω με κόπο πολύ αποκτήσει μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας, της φιλίας μας, της πνευματική μας καθοδηγήσεως σε όλο αυτόν τον κόσμο. Είμαστε θρησκευόμενοι άνθρωποι, πιστοί στο καθήκον μας και δημιουργούμε δημιουργικοί και πρόθυμοι με πολύ αγάπη και προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας. Ξέρεις ότι η επιθυμία μου είναι σε βάθος χρόνου να γίνουν δύο πράγματα να κάνουμε παρεούλα. Το ένα είναι ένα ντοκιμαντέρ αφιέρωμα σε σένα, στη ζωή σου, στο έργο σου, και το άλλο ότι μια επιθυμία που έχω και στην έχω εκφράσει είναι να κάνει κάποια στιγμή, να γίνει μια μεγάλη συναυλία από τους Έλληνες γιατρούς καλλιτέχνες, που είναι πολλών ειδών, δεν είναι μόνο η μουσική, η ζωγραφική, η γλυπτική, η ποίηση, η λογοτεχνία και ούτω καθεξής, για κάποιο σκοπό. Πιστεύω να ζήσουμε, να είμαστε υγιείς και να τα καταφέρουμε και τα δύο να τα κάνουμε. Τα καταφέρουμε γιατί έχεις τη δύναμη και έχεις τη θέληση. Εγώ έχω τη γνώση. Αυτή τη στιγμή πάνω από 200 γιατροί καλλιτέχνες μπορούν να συνεισφέρουν και με έργα αλλά και με γνώσεις, και υπάρχουν και τραγουδοποιοί, υπάρχουν και μουσικοσυνθέτες, υπάρχουν και καλλιτέχνες που μπορούν να δωρήσουν έργα τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς και πολλά άλλα θέματα που μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Όσο ζούμε θα δημιουργούμε. Θυμάσαι, Θοδωρή, που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή στην ΕΡΤ. Καλά, τέτοιες εκπομπές δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Με θέμα υγεία και τέχνη. Που, ξέρεις, θυμάσαι που ήταν ο Μπουλαφέντης, ο καρδιοχειρουργός, τον χάσαμε από τη ζωή. Ναι. Θυμάσαι που ήταν ο επίσης καρδιοχειρουργός, ο Χρήστος Ολόλας, από τον Ευαγγελισμό, τον χάσαμε επίσης από τη ζωή. Και τον άλλο, τον καρδιοχειρουργό από τη Θεσσαλονίκη, που είχαμε δώσει το χρόνια μια συνέντευξη. Το Σπύρου, που είμαστε μαζί και δώσαμε μηνύματα για την πρωτοχρονιά. Ένα από τα μηνύματα του Σπύρου ήταν για το κάπνισμα. Ο οποίος, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε πει «Είναι πολύ βλακία το ότι καπνίζω, αλλά καμιά φορά όταν αντί να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, καπνίζω». Βέβαια είχε πολλά θέματα, εντάξει, ας μην το συζητήσουμε αυτό. Ήταν όμως ένας πολύ αξιόλογος επιστήμονας, αντικατάστατος πιστεύω και μοναδικός. Έγραψε και αυτό στην ιστορία του. Λοιπόν, τότε είχαμε κάνει υγεία και τέχνη. Σήμερα ο λόγος που ήθελα να μιλήσουμε, Θοδωρή μου, που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για βιταμίνες, για το ελαιόλαδο, έχεις γράψει τόσα βιβλία. Πες μας μερικά, ας πούμε, μερικοί τίτλοι των βιβλίων σου, που όποιος θέλει μπορεί να σε βρει, να επικοινωνήσει μαζί σου. Έχω μπροστά μου για το ελαιόλαδο, το χρυσάφι της υγείας και της μακροζωίας. Έχω μπροστά μου το Medical Art, που είναι το τελευταίο βιβλίο μου πάνω στην τέχνη της ιατρικής, δηλαδή πώς εγώ τα ιατρικά αναλώσιμα υλικά, δηλαδή τους καθετήρες, τα νηστέρια, τις γάζες, τα feeding tube, τα χρησιμοποιώ και κάνω έργα. Υπέροχα έργα. Ναι. Όπως και αυτό που... Κάποτε πρέπει να τα παρουσιάσουμε. Και να παρουσιάσουμε και όλα τα έργα Medical Art, γιατί είναι πρωτότυπα σε όλο τον κόσμο. Εδώ παρουσιάζω για τη γελοθεραπεία ένα που έχεις και εσύ ασχοληθεί πολύ, και γράφω μέσα, έχω 50 ανέκδοτα ιατρικά που τα συζητάγαμε στα χειρουργεία μας, και έχω και 50 σκίτσα που έχω, όπως βλέπεις, σκίτσα από γελιογραφίες, εδώ γελιογραφίες
που είναι και αυτά από γιατρούς. Ο κήπος του Ιπποκράτη είναι ένα άλλο καινούριο βιβλίο που αναφέρει όλα τα βότανα που υπάρχουν στην περιοχή του Ημιτού και στην Πολυτεχνιούπολη κάθε πρωί που κάνουμε βόλτα. Για την Αλόη είναι καινούργια έκδοση, η Αλόη Βέρα, η Βασίλισσα της Ερήμου, που λέω όλα τα θρεπτικά συστατικά για την Αλόη και για την ιδιαίτερος και για την κριτική Αλόη που έχουμε κάνει ειδική εκπομπή στο Κρήτης TV για την Αλόη και έχω η υγεία και η ανανέωση είναι από τα πρώτα βιβλία που έχουμε ασχοληθεί και έχω γράψει αυτά και το τελευταίο βιβλίο βάλτε χρώμα στη διατροφή σας. Ανάλογα με το χρώμα υπάρχουν και τα ανάλογα θρεπτικά συστατικά στα τρόφιμα που τρώμε. Έχει τα κόκκινα, τα μοβ και πολλά άλλα, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ναι. Ωραία. Εγώ έχω και ένα ακόμη βιβλίο σου εδώ, έχω αρκετά βιβλία σου. Αυτό είναι ο Δεκαθλητής του Πνεύματος και της Τέχνης. Ναι. Έτσι, είναι μια αυτοβιογραφία βασικά, αλλά... είναι η άθλη που ασχολούμαι με τη μουσική, με την τέχνη, με την λογοτεχνία, με τη ζωγραφική και με πολλά άλλα που περιγράφονται. Αλλά βασικά είναι η ζωή μέσα στο χειρουργείο. Η τέχνη της μακροζωίας δεν ξέρω αν μας το έδειξες. Επίσης. Δεν σου το έδειξα, το έχω εδώ στη βιβλιοθήκη μου. Έχει μέσα 100 θεραπείες, 100 σούπερ τροφές, 100 βότανα, 100 ασθένειες, 100 συνταγές, 100 συμβουλές, 100 συμπληρώματα. Δεν ξέρω πραγματικά. Είσαι ένας πλούτος εξαιρετικός. Θα έπρεπε να σε συμβουλεύονται πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι παραμένεις ένας απλός άνθρωπος που κάθε πρωί θα σηκωθείς, θα πας να περπατήσεις, θα πας μετά στο εργαστήριό σου να ζωγραφίσεις, μετά βέβαια από τη σύνταξη που έχεις πάρει, αλλά που δίνεις συμβουλές. Συνέχεια βρισκόμαστε σε εγρήγορση, γιατί έτσι και τα καταλήψουμε, μας εγκαταλείψει και η φύση, μας εγκαταλείψει και ο Θεός, μας εγκαταλείπουν και οι φίλοι και οι συγγενείς και όλοι. Γι' αυτό συνέχεια πρέπει να είμαστε active, ενεργοί. Έτσι. Και γι' αυτό τι έχεις πει, ότι δεν υπάρχουν γυρατιά. Έτσι, ναι. Στην ουσία... Γυρνάει ο άνθρωπος όχι όταν ασπρίσουν τα μαλλιά του, όταν μαυρίσει η ψυχή του. Έτσι ακριβώς. Πρέπει η ψυχή μας να είναι πάντοτε χαρούμενη και ευχάριστη. Και είναι ευχάριστη η ψυχή μας όταν αγαπάμε τον κόσμο και όταν προσφέρουμε ανιδιοτελώς. Θοδωρή μου, ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, αυτή τη συζήτησούλα για το κάπνισμα. Γιατί έχεις γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο το αγαπώ ιδιαιτέρως. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ καπνίστρια, αλλά δεν έχει σημασία. Στο περιβάλλον μου υπάρχουν άνθρωποι που καπνίζουν και άνθρωποι που το έχουν κόψει. Πώς να κόψετε το κάπνισμα σε 6 ημέρες. Επειδή λοιπόν το έχω πάρα πολύ διαβάσει και μελετήσει και θέλω να το κάνω, μαζί θα το κάνουμε παρεούλα ένα ωραίο σεμινάριο, πώς να κόψετε το κάπνισμα σε 6 ημέρες, θέλω να μου πεις καταρχήν το κάπνισμα για σένα. Ποια είναι η ρίζα που... οδηγεί τους ανθρώπους στο να καπνίζουν. Βέβαια, οι λόγοι είναι πολλοί. Η ρίζα ποια είναι, κατά τη γνώμη σου? Βασικά η ρίζα είναι στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, είναι η μίμηση. Όταν βλέπει το παιδάκι, τον πατέρα ή τη μάνα να καπνίζει, όταν βλέπει το φίλο του, βλέπει, ξέρω εγώ, την παρέα του να καπνίζει, έχει αμέσως την πρώτη εντύπωση ότι πρέπει να το κάνει και αυτό. Ότι μετά στην εφηβική ηλικία αρχίζει οι παρέες. Όταν σου λέει... πρέπει να γίνεις άντρας, πρέπει να δυναμώσεις και δεν είσαι άντρας σύμφωνα με τους φίλους, δεν είναι μαγιά να καπνίσεις. Αυτά είναι εντυπώσεις και μηνύματα της εφηβικής ηλικίας. Εκεί πρέπει να κοιτάξουμε. Η πηγή είναι η μίμηση. Αφενός και αφετέρου η ψυχολογική υποστήριξη. Πρέπει οι γονείς να λένε ότι στα παιδιά πάντοτε είναι κακό το κάνουν. Δεν πρέπει να καπνίζουν, αλλά και να μην καπνίζουν μπροστά στα παιδιά. Διότι εκτός που βλάπτουν τον εαυτό τους, βλάπτουν με παθητικό κάπνισμα και τους γύρω τους. Βλάπτουν και τα παιδιά τους, αλλά το σπουδότερο βλάπτουν και αυτούς που δεν καπνίζουν. Γιατί όπως ξέρεις, ο καπνός που εκπνέεται από τον καπνιστή πηγαίνει και στους άλλους. Είτε επάνω στα αντικείμενα που υπάρχουν, είτε και στον αέρα.
λένε ότι ένας παθητικός καπνιστής στο ίδιο δωμάτιο εισπνέει σαν να καπνίζει 3 τσιγάρα. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο και οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος τις ξέρεις και εσύ, τις γράφω στο βιβλίο αναλυτικά από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Και στο δέρμα βλάπτη, και στη τριχοφυΐα βλάπτη, και στα αγγεία βλάπτη, και στην καρδιά βλάπτη, και στα πνευμόνια βλάπτη. Και το σπουδαιότερο από όλα τώρα με την μόλυνση και με τις επιδημίες, με τον κορονοϊό κτλ. Οι καπνιστές είναι οι πρώτοι επιρρεπείς πάνω στη μόλυνση από τον κορονοϊό. Γιατί το ενδοθήλιό τους, δηλαδή τα πνευμόνια τους και οι βρόχοι τους, είναι ήδη έχουν καταστραφεί από το κάπνισμα. Οπότε ο ιός βρίσκει έδαφος έφορο και έτσι μπορεί να τους μολύνει πολύ πιο εύκολα από ό,τι έναν υγιή. Γιατρέ μου, αγαπημένε μου Θοδωρή, δεν θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά που γράφει στο βιβλίο και που τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος, όπως είναι κάπνισμα και πνευμονοπάθειες, κάπνισμα και υπέρταση, κάπνισμα και καρκίνος, κάπνισμα και κύηση, κάπνισμα και σεξ, κάπνισμα και φοιτητική ηλικία, όλα αυτά. Τα προσπερνάμε γιατί ας πούμε ότι τα ξέρουμε λοιπόν τι συμβαίνει. Πάμε παρακάτω. Έχεις λοιπόν μετά το πώς θα κόψουμε το κάπνισμα σε 6 μέρες. Είναι μια δική σου μέθοδος η οποία δεν είναι άγνωστη, απλώς έχεις καταφέρει. Και αυτό θέλω να περάσουμε τώρα στους ανθρώπους που θα μας παρακολουθήσουν, να συνδυάσεις τη διατροφή, τις βιταμίνες, την ψυχολογία, την άσκηση και τελικά να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να δυναμώσει το νοσοποιητικό και προπαντός η θέληση του ανθρώπου να πει «Ας τα κομμάτια, το κόβω, δεν το χρειάζομαι, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει στη ζωή μου, η ζωή είναι άκαπνη, πολύ πιο όμορφη». Άρα να δούμε λίγο διατροφή και μακροζωία και ναι. Ό,τι εσύ ξεκινάς από την πρώτη μέρα να μας συμβουλέψεις. Λοιπόν, πρώτον και το σπουδαιότερο να το πάρει απόφαση. Αυτός που θέλει να διακόψει το κάπνισμα, υπάρχει η μέθοδο μαχαίρι που το κόβει και δεν το ξαναβάζει στο στόμα του, αλλά επειδή έχει συνηθίσει ο οργανισμός και έχει ο ίδιος εξαρτηθεί πλέον από το τσιγάρο, γιατί είναι θέμα εξάρτησης και όχι τόσο θέμα ουσίας, οικονομικής, θρησκευτικής, υγείας, είναι η εξάρτηση. Όπως ο ναρκωμανής, έτσι και ο καπνιστής εξαρτάται από το τσιγάρο. Να πάρει το πακέτο, να το καπνίσει, αυτό, τα τελετουργικά. Λοιπόν, εφόσον το πάρει απόφαση, ξεκινάει. Όποτε του έρθει η επιθυμία να πίνει νερό, να πίνει χυμούς, να αυτοσυγκεντρώνεται, να μην κάνει παρέα με καπνιστές, να τρώει υγιεινά, γράφω μέσα τι μπορεί να τρώει, όσπρια χορταρικά, γιατί κάθε τσιγάρο καταστρέφει τη βιταμίνη C. Πρέπει να παίρνει ποσότητες βιταμίνη C μεγάλες. Δηλαδή ή χιλιάρι βιταμίνη C, αναβράζουν τα δισκία, ή να τρώει πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμονάδες κτλ. Τόσο ώστε να παίρνει περίσσια βιταμίνη C και να ξεκινάει πλέον και την άθληση. Δηλαδή εκεί που θα πάει στο καφενείο να πιει καφέ ή θα πάει με μια παρέα, ας κάνει μια βόλτα μιας ώρας στο ύπαιθρο, να πάει σε ένα γυμναστήριο. Και εν συνεχεία να βάζει το πρόγραμμα, τη διατροφή αυτή που γράφω μέσα και την άσκηση και την αυτοσυγκέντρωση. Κάθε μέρα θα συγχαίρει τον εαυτό του. Σήμερα έκανα αυτό. Έκανα το άλλο. Τη δεύτερη μέρα έκανα το άλλο. Και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσει να το συνειδητοποιεί. Η δεύτερη και η τρίτη μέρα είναι οι πιο δύσκολες. Όταν δυσκολεύεται πρέπει να πει νερό. Εκεί που του έρχεται η επιθυμία να καπνίσει, ένα ποτήρι νερό. Και έτσι μαζί με αυτά που γράφω και το πρόγευμα, το γεύμα, το μεσημεριανό, το βραδινό και υπάρχει και η συμπλήρωμα με βιταμίνες ιδιαίτερος του συμπλέγματος C και V, μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά πρέπει κάθε μέρα να τα διαβάσει. Τώρα δεν θα το αναλύσω αναλυτικά τι γράφω. Απλώς βασικές γραμμές είναι η αυτοσυγκέντρωση, η άσκηση, η βιταμονοθεραπεία με συμπληρώματα διατροφής ή με βιταμίνες και η σωστή διατροφή, αλλά να το πάρει απόφαση και να ακολουθήσει κατά γράμμα. Αν τα ακολουθήσει και το σπουδαιότερο από όλα, αφού το κόψει, μετά δεν πρέπει να κάνει, ξέρεις, παρέα πάλι με καπνιστές, παρέα με τσιγαράκι, να πιούμε και ένα καφεδάκι κτλ. Θέλει δύναμη θελήσεως. Εάν το θελήσεις, θα το πετύχεις. Το ξέρεις πολύ.
Παρόλα αυτά, αγαπημένη μου Θοδωρή, γιατρέ μου, αναφέρεστε ότι αν κάποιοι δεν μπορούν να το κόψουν από μόνοι τους, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος δεν μπορεί. Υπάρχουν όμως τρόποι πάρα πολύ βοηθητικοί, έτσι όπως είναι και ο βελονισμός, όπως είναι και αυτά τα διάφορα υποκατάστατα νικοτίνη. Και... ναι. Αυτά τα... οι τσίχλες νικοτίνες και ο βελονισμός και τα λοιπά, όλα αυτά βοηθάνε, γιατί οι τσίχλες έχουν μικρή δόση μέσα νικοτίνης. Βοηθάνε με την έννοια ότι σε ηρεμούν και σου φέρουν το νευρικό σύστημα έτσι, ούτως ώστε να μην εξαρτάζεσαι τόσο πολύ. Mm-hmm. Πάλι πρέπει να το πάρεις απόφαση. Δηλαδή θα σε βοηθήσει και ο βελονιστής, θα σε βοηθήσουν και οι τσίχλες ή τα υποκατάστατα της νικοτίνης, αλλά με μέτρο. Δηλαδή θα στήσεις και θα προχωρήσεις σε ένα διάστημα, μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Πρέπει να έχεις υπομονή και θέληση. Δεν είναι με ένα βελονισμό κόβεται και το τσιγάρο. Εγώ πάντως ξέρω πολλούς ανθρώπους που με 4-5 βελονισμούς το έχουν κόψει. Που σημαίνει ότι έχουν έναν την εβδομάδα. Ναι. Αλλά το παίρνουν απόφαση όμως. Το παίρνουν ότι απόφαση. Θα το κόψουν. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως και εμένα με ρωτάνε, που να πάμε και όταν τους ρωτάς θες πραγματικά να το κόψεις, σου απαντάνε μάλλον δεν είμαι έτοιμος ακόμα, μάλλον δεν το θέλω, μάλλον μου αρέσει. Δεν πρόκειται να το κόψεις. Σε μια δεδομένη στιγμή με τη δυσκολία θα το ξαναρχίσει. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που το κόψανε μαχαίρι, πετάξανε τα τσιγάρα και δεν το ξαναβάλανε. Αλλά και ορισμένους που μετά από ένα χρόνο το ξαναρχίσανε. Ναι. Γιατί είναι ψυχολογικοί περισσότερο οι λόγοι και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Πάντως, βασικά, μία αρρώστια, μία πνευμονοπάθεια, ένας καρκίνος, εκεί το κόβουνε σίγουρα. Το θέμα είναι να μην πάθουμε τον καρκίνο ή την πνευμονοπάθεια, γιατί το βάσανο, η τυραννία, ο σταυρός που ακολουθεί μετά που θα σηκώσεις είναι πολύ βαρύς και είναι κρίμα από το Θεό. Εκείνο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στο Δωρή, δεν ξέρω πραγματικά αν το σκέφτομαι δίκαια ή άδικα. Τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια και εμείς οι δημοσιογράφοι υγείας συνεχώς παρακολουθούμε συνεντεύξεις τύπου από σπουδαίους επώνυμους, τέλος πάντων, πνευμονολόγους που κάνουν ένα μεγάλο αγώνα για τη διακοπή του καπνίσματος και επενδύονται πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την καμπάνια κατά του καπνίσματος και όμως ακόμη δεν είμαστε άκαπνοι. Για τη διακοπή του καπνίσματος. Ναι, για τη διακοπή. Και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε άκαπνοι χώρα. Γιατί, κατά τη γνώμη σου? Γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη υποδομή για να μπορέσουμε, αντί για τα καπνά που παράγουμε, να μπορέσουμε να παράγουμε άλλα προϊόντα πιο ωφέλιμα, όπως φαρμακευτικά βότανα, όπως σόγια και άλλες φυτίες που, αν μου πεις τώρα, υπάρχουν άλλα κράτη που καλλιεργούν καπνό. Θέλει αγροτική πολιτική, οικονομική πολιτική, εκπαίδευση, το σπουδαιότερο απ' όλα. Θεόδωρέ μου, είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε γίνει μια άκαπνη χώρα και δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Επειδή η δύναμη του νου είναι πολύ μεγάλη, αυτό που είπες, η παιδεία, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πάρουμε πραγματικά απόφαση, να το πάρει ένας άνθρωπος απόφαση. Δεν νοείται να κάνει κάποιος ένα χειρουργείο καρδιάς και μετά να τον βλέπεις να καπνίζει, να κάνει χημειοθεραπείες και να συνεχίζει να καπνίζει. Δηλαδή, και αν το ρωτήσεις, θες να ζήσεις, θα σου πει ναι, θέλω να ζήσω. Αυτό είναι αντικρουόμενες, αντικρουόμενα τα συναισθήματα και οι πράξεις μας. Λοιπόν, οπότε, μας είπες λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Αν θέλει κάποιος να πάρει το βιβλίο σου, μπορεί να απευθυνθεί σε σένα. Δεν είναι ακριβώ. Ίσα ίσα τα έξοδα της εκτυπωσίας. Πόσο είναι? Γύρω στα 10 ευρώ είναι το βιβλίο. Ωραία. Όπου έχεις και μέσα διαιτολόγια και τα λοιπά και ακόμη τι ασκήσεις μπορεί να κάνει κάποιος, πόσο θα κάψει σε θερμίδες στην κάθε άσκηση. Είναι πάρα πολύ. Ναι, έχω λεπτομέρειες που μπορεί να τις διαβάσει. Ωραία. Εγώ τώρα, μια που σε έχουμε, θέλω να σε ρωτήσω λίγο γενικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη. Έχεις κάνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για το ελαιόλαδο.
Άλλοι λένε ότι το ελαιόλαδο έχει πολλές θερμίδες, δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, λίγο, με σύνεση. Συμφωνεί σε αυτό? Το ελαιόλαδο είναι το χρυσάφι της υγείας και της μακροζωίας και το κράτος αν αναλάβει να το προωθήσει όπως πρέπει, δεν χρειάζεται τουρισμός και τα λοιπά για να αυξήσει τα οικονομικά του κράτους. Σε όλο τον κόσμο μπορεί να τροφοδοτήσει με ελληνικό ελαιόλαδο. Βεβαίως έχει πολλές βιταμίνες, έχει πολλές φενόλες που είναι αντιοξειδωτικά και αντικαρκυνικές ουσίες και το σπουδαιότερο απ' όλα λειτουργεί πολύ καλύτερα το πεπτικό σύστημα, δηλαδή τα άτομα που έχουν δυσκυλιότητα ή που έχουν δυσλειτουργία του ύπατος ή του παγκρέατος, με το ελαιόλαδο σώζονται. Εκτός από βιταμίνες που προσφέρει και την υγεία και αυξάνει και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ελαιόδεντρα που μπορούμε να αυξήσουμε τον πλούτο της Ελλάδος. Και εκτός τούτου βλέπεις ότι τώρα τα τελευταία χρόνια εισάγουμε μεγάλες ποσότητες αλόης και άλλων ουσιών οι οποίες είναι κατώτερες από το ελληνικό ελαιόλαδο. Μάλιστα. Μπορούμε κάλλιστα να το εκμεταλλευτούμε και να προχωρήσουμε στην υγεία. Επειδή όλα αυτά που διδάσκεις, γράφεις και ζωγραφίζεις είναι η ποιότητα της δικής σου ζωής. Δηλαδή, αυτά κάνεις κάθε μέρα στην πράξη τη ζωή σου. Θέλω να μας πεις, Θοδωρή μου, μια μέρα τη ζωή σου που τώρα πια την έχεις, πώς να το πω, με σοφία πια την επεξεργάζεσαι κάθε μέρα, αυτή τη μέρα σου. Για να δώσεις και δύναμη στους ανθρώπους που είναι πάνω από 60, 70, 80, 90, ότι δεν είναι οι συνταξιούχοι που πρέπει να αποσυρθούν, ίσα ίσα είναι οι χρήσιμοι άνθρωποι που έχουν πολλά να δώσουν ακόμα. Λοιπόν, 6 ώρα εγερτήριο. Ενημερώνομαι λιγάκι από την τηλεόραση και συνεχεία φεύγω και κάνω την πρωινή μου βόλτα με συνομήλικούς μου, δηλαδή 70 και πλάς, 70 πλάς, και κάνουμε τη βόλτα του Πολυτεχνείου, δηλαδή γύρω στη μία ώρα κάνουμε περίπου 5 χιλιόμετρα και συνεχεία μετά τρώω το τσάι μου, το βουνίσιο από τον Ταΐγετο και ένα πρωινό, συνήθως είναι φρούτο ή καμιά πορτοκαλάδα και συνεχεία ασχολούμαι με την τέχνη, με τη ζωγραφική μου στρατηγία μου και με το συγγραφικό μου έργο. Το μεσημέρι τρώμε ό,τι ετοιμάζει στην κουζίνα της η κυρία Ντόλατσα, συνήθως προϊόντα από τη Λαϊκή ή από Όσπριο και λίγο ψάρι. Και εν συνεχεία το απόγευμα πάλι μια βολτίτσα με πιο κοντινή, περισσότερο για ψυχαγωγικούς λόγους παρά για άσκηση. Και το βράδυ ύπνο μετά τις 10-10.30 με ένα ελαφρό έτσι βραδινό γεύμα ή ένα γιαούρτι ή κανένα τοστάκι ή κάτι ξέρω εγώ λίγο ελαφρύ. Αυτό είναι το ημερήσιο μου δρομολόγιο. Δημιουργικό, γεμάτο υγεία. Πες μου κάτι, πόσα χρόνια. Όσο ζήσουμε. Όσο ναι. Ζήσουμε. Το θέμα δεν είναι η επιμήκυνση των χρόνων, είναι το κάθε σήμερα να είναι ποιοτικό και να το απολαμβάνουμε. Έτσι, ακριβώς. Πότε θα έρθει το τέλος, που δεν είναι και τέλος, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εμείς που ασχολούμεθα με τα καλλιτεχνικά και με τη συγγραφή και με αυτά, δεν πρόκειται να πεθάνουμε ποτέ. Ακολουθούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, διαβάζοντας τα βιβλία, βλέποντας τα έργα μας, βλέποντας αυτές τις συνεντεύξεις που δίνουμε μεταξύ μας και αναπολούν τον πλούτο των γονέων, των παππούδων, των φίλων, των γνωστών. Έχει συντελέσει πάρα πολύ η Θοδωρή Ντόλαντζα και στον πολιτισμό εκεί στο ζωγράφο που μένεις, γιατί έχεις κάνει και εκεί πολλές εκθέσεις στη Βίλα Κοτοπούλη και σε άλλους χώρους. Συνεχίζω. Ετοιμάζω και ένα βιβλίο μεγάλο που είσαι και εσύ μέσα, το «Ζωγράφου η πόλη των καλλιτεχνών», που αναφέρομαι τώρα, αν θέλεις
να σηκωθώ, να πάω στη βιβλιοθήκη μου, να σου δείξω και τη σελίδα που έχω γράψει για σένα. Μία σελίδα, γιατί και εσύ μεγάλωσες στο γυμνάσιο εδώ του Ζωγράφου και έχεις τα πρώτα σου νεανικά χρόνια περάσει εδώ. Και είσαι μια προσωπικότητα πάνω στη δημοσιογραφία, έχεις ασχοληθεί με την υγεία και με την προβολή της υγείας και έχεις αναδείξει πολλούς μεγάλους γιατρούς αλλά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί σε θέματα αγωγής υγείας και συμπληρωμάτων διατροφής και εναλλακτικής ιατρικής. Και αυτό είναι μια προσωπικότητα, μια προσφορά. Είστε καλά. Πόσα χρόνια, Θοδωρή μου, ήσουν στο νοσοκομείο παιδών, πόσα χρόνια ασκούσες την παιδοχειρουργική? Στο παιδών, στο Αγλαία Κυριακού και στο Αγία Σοφία ήμουνα κοντά 30 χρόνια. Και 5 χρόνια έχω κάνει στο Λαϊκό, στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική. Συμπλήρωσα τα χρόνια μου. Με όρεξη συμπλήρωσα, εκπαίδευσα πάρα πολλούς γιατρούς, πολλοί είναι καθηγητές τώρα και έχω γράψει και έναν άτλαντα παιδοχειρουργικής που έχω εικονογραφήσει με 1500 σχέδια δικά μου. Είναι ένα από τα, ίσως το μοναδικό βιβλίο παιδοχειρουργικής που έχει γραφτεί από τον ίδιο συγγραφέα και έχει ζωγραφιστεί από τον ίδιο συγγραφέα, έγχρωμες εικόνες. Θυμάμαι ότι είχες ζωγραφίσει και τους διαδρόμους εκεί στο νοσοκομείο Αγία Σοφία ή στο Αγλαία, δεν θυμάμαι. Στο Αγία Σοφία ήταν. Και στο Αγλαία υπήρχε, αλλά στο Αγία Σοφία έχω δωρήσει πάρα πολλά. Πάνω από 15-20 έργα μου κοσμούν τους διαδρόμους. Το όνειρό μου είναι να γίνει ένα μουσείο εκεί και να μπορέσω να βάλω όλα τα έργα μου, γιατί έχω πάρα πολλά έργα και συσσωρεύονται στο ατελιέ μου. Όσα μπορώ δίνω και όσα άλλα να δημιουργήσω πάλι, τα κάνουμε δώρα. Τι να κάνουμε. Πες μου κάτι, Θοδωρή μου. Ξέρω ότι μέσα στην καρδιά σου υπάρχει μόνο αγάπη πραγματικά για τα παιδιά, για τους ανθρώπους γύρω σου και το αναγνωρίζει ο κόσμος όταν σε βλέπει και όσοι σε γνωρίζουν και όσοι σε βλέπουν και τα έργα σου. Πιστεύεις ότι μόνο έτσι ο κόσμος θα μπορούσε πραγματικά να πάει μπροστά και να γίνει καλύτερος ή όπου υπάρχει πολύ έτσι αγάπη από έναν άνθρωπο, υπάρχει εκμετάλλευση από κάποιους άλλους? Το είπες εσύ. Όπου υπάρχει αγάπη πολύ, υπάρχει εκμετάλλευση πολύ. Έτσι είναι γεννημένη η ζωή. Βλέπεις όλα τα δέντρα, δεν είναι το ίδιο. Είναι ένα στραβό, είναι μαραμένο, ένα γέρνι. Έτσι είναι και τα ζώα, αλλά έτσι είναι και οι άνθρωποι. Άλλοι είναι όμορφοι, άλλοι είναι άσχημοι, άλλοι είναι καλοί, άλλοι είναι κακοί. Εμείς αγωνιζόμαστε. Το θέμα ίσως είναι η προσαρμογή που πρέπει να έχουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το ταλέντο ενός ανθρώπου, να προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις και να για μπορεί να προσαρμόζεται, Εύα μου, πρέπει να εκπαιδευτεί. Πρέπει από μικρός ο άνθρωπος να εκπαιδεύεται σωστά από τους γονείς, να διαβάζει, να μορφώνεται. Η μόρφωση είναι δύναμη. Και η προσφορά των ενηλίκων εμάς πρέπει να αγαπάμε πολύ τα παιδιά μας για να μπορούμε να τα αναθρέψουμε σωστά. Οι περισσότεροι γονείς θα εγκαταλείπουν στην τύχη τους με ένα κομπιούτερ και μια τηλεόραση και δεν βαριέσαι. Γι' αυτό πώς θα προσφέρουν, πώς θα δείξουν αυτά τα παιδιά αγάπη άμα δεν έχουν από μέσα τους την κατάλληλη εκπαίδευση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το τσιγάρο που είπαμε από εκεί ξεκινάει. Από την κακή ανατροφή και την κακή εκπαίδευση των παιδιών. Βέβαια, πολλές φορές αυτό που πάνε να χτίσουν οι γονείς, δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να έχω άδικο, γκρεμίζεται όταν βγαίνουν στην κοινωνία, πηγαίνοντας στο σχολείο, συναναστρεφόμενα με άλλα παιδιά που προέρχονται από άλλες κουλτούρες. Εκεί χρειάζεται βοήθεια από τους γονείς. Και οι γονείς χρειάζονται βοήθεια. Mm-hmm. Είναι ολόκληρο συζήτηση τώρα. Εντάξει, όλα αυτά που λέμε είναι σωστά, αλλά θέλει και στην πράξη αναμορφώνονται όλα. Mm-hmm. Αλλά βασική προϋπόθεση είναι η ψυχή του ανθρώπου, δημιουργείται από τα γεγονότα της ζωής. Από τη σωστή γνώμη, από τη σωστή εκπαίδευση, από τη μόρφωση, από το διάβασμα, από τις εμπειρίες, από τις ατυχίες, από τις αρρώστιες, όλα αυτά κάνουν ένα μείγμα που σε δυναμώνουν. Όσα πιο πολλά χτυπήματα πάρεις, τόσο πιο δυνατός γίνεσαι.
Έτσι. Τώρα, βλέποντας το βιβλίο σου «Η τέχνη της μακροζωίας», επειδή ξέρεις ότι έχω και εγώ μια αγάπη πολύ στις εναλλακτικές θεραπείες, βλέπω ότι αναφέρεσαι πολύ σε διάφορες θεραπείες, όπως είναι η λασποθεραπεία, φυσικά στον Ιπποκράτη και στο Διοσκουρίδη κτλ., στο λεμφικό μασάζ, στην λιθοθεραπεία, στη λούτροθεραπεία. Μιλάς για τα λουτρά. Η Ελλάδα έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις λουτοθεραπεία, αλλά και η θάλασσα αυτή καθ' αυτή, εγώ ήδη έχω αρχίσει, έχω κάνει 3 μπάνια. Η θάλασσα προσφέρει πάρα πολλά. Προσφέρει ψυχαγωγία, ανάταση ψυχής, γυμναστική, πρημίες, ομορφιά, τα πάντα. Έχουμε την ωραιότερη θάλασσα του κόσμου. Και πρέπει από τον Μάιο και μετά να την εκμεταλλευόμαστε. Μετά έχουμε οι αματικές πηγές, έχουμε λασπόλουτρα, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, εάν αυτά τα ερευνήσουμε και τα γνωρίσουμε όπως πρέπει, θα είμαστε πιο υγιείς και πιο ευτυχείς. Και με λιγότερο άγχος, έτσι, γιατί αυτό το άγχος είναι που οδηγεί και έναν καπνιστή στο να μην μπορεί να το κόψει. Θα το κόψει αναγκαστικώς, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα, είναι 4-5 ευρώ την ημέρα το κάπνισμα, τα οποία μπορεί να τα διαθέσει για να πάρει βιταμίνες ή για να πάρει ένα βιβλίο, να μορφωθεί ή για να βοηθήσει, ξέρω εγώ, τα παιδιά του στη μόρφωση. Mm-hmm. Όλα αυτά θέλουν συζήτηση και μια λογική. Ωραία. Γύρω από το. Θοδωρή μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την σύντομη κουβέντα μας, όμως με πολύ περιεκτική όπως πάντα. Φυσικά μένουμε στις υποσχέσεις μας, έτσι να κάνουμε μια ωραία συναυλία με τους καλλιτέχνες γιατρούς και να κάνουμε και ένα ωραίο αφιέρωμα στη ζωή σου. Βρες μου χορηγό, βρες μου χώρο και εγώ θα σου φέρω όσους καλλιτέχνες γιατρούς μπορώ. Υπάρχουν. Έγινε. Δεν μου λες συνεχίζεις και γράφεις τώρα και άλλα βιβλία εκτός από τα 100 και που έχεις... Τώρα τελείωσα την έκδοση «Οι Άγιοι Γιατροί και Γιάτρισες της Ορθοδοξίας». Mm. Είναι γύρω στους 40 τα βιογραφικά τους, το τελείωσα. Και τώρα ετοιμάζω «Η Παναγία στην τέχνη μου». Έχω ζωγραφίσει μία από αυτές. Είναι η εικόνα που βλέπεις από πίσω. Μάλιστα, πολύ όμορφη. Έχω ζωγραφίσει 100 εικόνες Παναγίες σε διάφορες φάσεις της ζωής της, ξέρω εγώ, και σπάνιες εικόνες, όπως η Παναγία που γνέφει, ξέρω εγώ, η Παναγία που διαβάζει τον Χριστό, και διάφορα, και τα οποία τα έχω μαζέψει και θα τα εκδώσω προσεχώς, δηλαδή πιστεύω σε κάνα 2 μήνες να το τελειώσω αυτό το βιβλίο. Και προς το παρόν αυτό, με αυτό ασχολούμαι. Ωραία. Μπορώ να δείξω και εικόνες τώρα, αλλά δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Δεν είναι μόνο. Δεν προσφέρεται και αυτού του είδους η σύνδεση για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Τεχνική και συγγραφική παρουσίαση, γιατί η ιατρική ωραία είναι, αλλά την μπλούζα την άσπρη την έχουμε κρεμάσει τώρα. Το άσπρο ράσο που λέω εγώ το κρεμάσαμε και ασχολούμαστε τώρα περισσότερο με την τέχνη και με τη συγγραφή και με τη φύση. Γιατί αυτό τώρα μας ευχαριστεί περισσότερο. Αλλά αυτό... προσφέρουμε και τις ιατρικές μας υπηρεσίες όποιος μας συζητήσει. Εννοείται, εννοείται. Άλλωστε έχεις χειρουργήσει τόσα παιδιά. Θυμάμαι που γράφαμε για τις κύλες, για την βουβονοκύλη, για... Βλέπουν τα παιδιά που έχω χειρουργήσει, που έχουν γίνει άντρες, που έχουν γίνει γυναίκες και έχουν οικογένειες και καμιά φορά με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε «Α, ο γιατρός που μας έχει χειρουργήσει» και μου δείχνουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι η ευχαρίστηση. Να μου λένε μια καλημέρα.